πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Δηλαδή, πώς θα περάσουμε από αυτό το πράγμα, το οποίο μίλησε με τα χειρότερα λόγια ο κ. Σπίρτζης για την κατάσταση που επικρατεί. Όλος ο κόσμος μιλάει. Έτσι, σύμφωνοι. Και για ΕΣΜΟ που στήθηκε στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια. Πώς θα περάσουμε, με διολίσθηση, πώς θα το κάποια στιγμή ένα πρωινό θα πείτε τέρμα, πάμε στο καινούριο πράγμα. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς ένα στάδιο, χωρίς μια σταδιακή μετάβαση που πρέπει να προβλεφθεί. Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 2 έτη για να προετοιμάσουμε τη μετάβαση αυτή. Να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι το πρόβλημα στον ΟΑΣΤ σκιαγραφείται από το γεγονός ότι ένα λεωφορείο στην Αθήνα, στον ΟΣΥ, κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο περίπου 50.000 ευρώ το έτος, ενώ στον ΟΑΣΤ κοστίζει 210.000 ευρώ το έτος. Και αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος... Κάνοντας λιγότερα χιλιόμετρα, ναι. Κάνοντας λιγότερο μεταφορικό έργο... Γιατί στοιχίζει τόσο? Γιατί δεν λέμε στον κόσμο γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει? Ναι, πρώτον και κυρίων, διότι ο μέσος μισθός στον ΟΑΣΤ είναι 3.300 ευρώ. Ο μέσος, επαναλαμβάνω. Κύριε Μαυρογκάνη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, διότι στο ένα έχουμε ένα δημόσιο οργανισμό, έτσι δεν είναι, και στο άλλο έχουμε ιδιώτες, τους οποίους τους επιδοτούμε τους ιδιώτες. Προσέξτε όμως, ναι. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη είναι τελείως ιδιωτικό όλο αυτό το πράγμα και έρχεται η κυβέρνηση να επιδοτήσει τις μετακινήσεις των επιβατών. Αυτή δεν είναι η λογική? Και καλά κάνει και τις επιδοτεί. Προφανώς και καλά κάνει. Διότι... Λέμε λοιπόν ότι το δημόσιο, το κακό δημόσιο της Αθήνας κοστίζει το λεωφορείο πόσο το χρόνο, όπως είπατε? 50.000. Και ο ιδιώτης στη Θεσσαλονίκη 210.000. 210.000. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το κάνει η μισθολογική διαφορά. Όχι μόνο. Είπα το πρώτο. Ναι, για πάμε. Υπάρχουν πολλά άλλα. Για να δούμε. Δηλαδή, ορισμένα που μπορούμε να αποδεσμεύσουμε ως πληροφορίες, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μια ολόκληρη έρευνα που γίνεται γύρω από αυτό. Ναι, για να δούμε, έχετε κάποια στοιχεία. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποιες δαπάνες, που πολλές από αυτές είναι και δαπάνες μισθωμάτων, που καταβάλλονται και ίσως εκεί θα έπρεπε να έχουν μετριαστεί. Είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή μου. Τα ακίνητα τα οποία μισθώνονται εν πωλής ανήκουν στους ιδίους αυτούς που τα μισθώνουν. Ναι, δηλαδή υπάρχει άρα υπάρχουν τεράστιες απάτες. Να το πω με απλά λόγια. Να δούμε αυτό το θέμα. Φανταστείτε, έχετε κύριε βγάλει στην επιφάνεια ότι αυτά τα πράγματα λειτουργήσαν? Γιατί προφανώς το κράτος ήταν ενήμερο, έτσι δεν είναι, σε σχέση με αυτό? Δεν μπορεί να επιδοτούσε το σύστημα αυτό. Χρήματα. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Μιλάμε ένα σύστημα από πότε? Από το 2001 και έντευθεν. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην ξέρουμε τι λειτουργήσε, ποιο συμφώνησε. Ποιος υπέγραψε τη σύμβαση? Δεν μπορεί να είναι στον άνθρωπο όλα αυτά. Γνωρίζουν τα πάντα. Ωραία. Όπως η γνωρίζουν... απάντηση σε αυτή λοιπόν την κατάσταση ποια είναι? Απάντηση νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα μεικτό σύστημα. Μεικτό σύστημα. Ναι. Μεικτό υπό την έννοια πία ότι θα έχουμε το δημόσιο να ελέγχει και με μια αρχή η οποία θα είναι υπερκείμενη. Αλλά και με τον ίδιο τον οργανισμό που θα έχει το 51% και τους δήμους. Την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, δηλαδή δήμους και περιφέρεια, οι οποίοι θα έχουν το υπόλοιπο 49%, που έχουν και το άμεσο ενδιαφέρον, που φροντίζουν για την καθημερινότητα του πολίτη, του δημότη τους, θα είναι από την άλλη πλευρά. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα είναι μεικτό το σύστημα. Βεβαίως, το σύστημα εννοείται δεν... στο πλαίσιο του δημοσίου. Ναι. Ιδιώτες θα, υπάρξουν, ναι. Είναι ένα ερώτημα. Υπάρχει η δυνατότητα, ναι, εάν θέλουμε, να κάνουμε και υπ' αυτή την έννοια μεικτό σύστημα. Να μπουν δηλαδή κάποιοι ιδιώτες μέσα και να επενδύσουν, προσέξτε όμως, ναι, με όριο. Μετοχικής εμβέλειας. Δηλαδή... Να καταλάβω όμως κάτι. Mm. Ο κ. Σπίρτζης είπε ότι εμείς δεν το διαλέγουμε. Yeah. Εμείς λέμε θα είναι δημόσιο. Yeah. Ωστόσο, ανοίγεται μία πόρτα. Αφήνεται προφανώς στο σχέδιο που φτιάχνετε τη δυνατότητα, αν κάπου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει για οποιοδήποτε λόγο το δημόσιο, να μπορούν να μπουν ιδιώτες σε κομμάτια αυτής της ιστορίας. Yeah. Άρα αφήνεται ανοιχτό ένα θέμα. Μισό λεπτό, θα σας πω. Γιατί ακόμα αφήνουμε ανοιχτό το θέμα αυτό? Διότι δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν όλοι οι Δήμοι θα βρουν εκείνα τα χρήματα για να καλύψουν όλο το μετοχικό ποσό του 49%. Δεν θα τα βρούνε. Μην με ρωτάτε, δεν θα τα βρούνε. Υπάρχει περίπτωση οι Δήμοι σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την οικονομική κατάσταση που περνάμε, ναι, η χώρα, αλλά και οι Δήμοι να βρουν. Άρα τι λέτε? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ήδη. Εντάξει, δεν είναι μόνο. Είναι έτοιμος. Και... Ναι, ναι. Και άλλοι Δήμοι έχουν ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον τους, ναι, και εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν τα χρήματα και μάλιστα θα εξασφαλίσουμε και εμείς χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν εκ προημίου ότι ο κύριος στόχος είναι πράγματι να είναι ευρύτερος δημόσιος τομέας και μόνο. Εάν προκύψει κάποια ανάγκη και κάποιο κενό,
Θα το δούμε, εάν μπορεί να αυξηθεί η τιμή του εισιτηρίου. Όχι. Για μας είναι όρος απαραίτητος. Θα απολυθούν εργαζόμενοι όχι από αυτούς που εργάζονται. Όχι βέβαια. Αυτά είναι δεδομένα. Όχι βέβαια. Προσέξτε όμως, το πού θα εργαστεί ο κάθε εργαζόμενος είναι άλλο θέμα. Προσέξτε. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ήταν οδηγοί ανέκαθεν στον ΟΑΣΤ. Ναι. Και για κάποιους αδιαφανείς λόγους, ίσως επικαλούμενοι ιατρικούς λόγους οι οποίοι ελέγχονται, όλοι αυτοί φύγαν και πήγαν σε διοικητικές θέσεις. Θα ξαναγυρίσουν λοιπόν πιθανόν στις θέσεις που το νέο οργανόγραμμα θα θέτει. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο. Όχι ότι τελειώνει και κλείνει αυτό το θέμα. Διότι είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δώσατε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα. Σε βάθος διετίας θα γίνει αυτή η μετάβαση όπως. Αλλά θα ξεκινήσει από τώρα όμως να προετοιμάζεται. Ένα θέμα πριν φύγουμε από αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι εάν θα ξαναέχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα που δεν πληρώνονται, δεν παίρνουν τελικά την επιδότηση και λένε εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε τον κόσμο. Δεν μας τα δίνει το κράτος τα λεφτά που μας οφείλει να μας δώσει και τραβάμε χειρόφρενο. Όπως βλέπετε στον ΟΣΥ δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Άρα λοιπόν σε έναν τέτοιο οργανισμό ο οποίος θα είναι βελτιωμένη. Μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε εκεί Υπουργέ λέω. Μέχρι τότε νομίζω πως οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον ΟΑΣΤ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και την έρευνα η οποία γίνεται και είναι εν εξελίξη και να μην δώσουν περαιτέρω αρνητικά στοιχεία σε αυτή. Νομίζω είμαι σαφής. Άρα θα πρέπει να φροντίσουν τα του οίκου τους με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργούν περαιτέρω δαπάνες και ελλείμματα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πάντως. Δηλαδή αποτυχημένες ιδιωτικές επιχειρήσεις ανέκαθεν τις έπαιρνε το κράτος, τις πλήρωνε ο ελληνικός λαός και μετά σιγά σιγά ξαναπηγαίναν στους επιχειρηματίες. Ναι. Σε πολλές επιχειρήσεις αυτό, σε όλη την Ελλάδα κλπ. Αυτό ξεκίνησε από το 80 και πιο πριν ίσως. Η Νέα Δημοκρατία μάλιστα βάζει ένα ζήτημα στην κριτική που σας κάνει. Λέει ότι για μια πάλι περισσότερο κράτος θα έχουμε. Δηλαδή η λύση σε όλα αυτά που λέω ότι είναι κακό κείμενα. Mm-hmm. Είναι περισσότερο κράτος. Πάλι το δημόσιο θα πρέπει να πάρει απάνω του αυτή την ιστορία. Όποιος πολιτικός φορέας, είτε Νέα Δημοκρατία, ονομάζεται είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότεροι οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών είναι κρατικοί. Και μάλιστα η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι κανονισμοί προβλέπουν ότι θα πρέπει όχι μόνο να είναι δημόσιοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά και αν ακόμα δεν είναι δημόσιοι, να επιδοτούνται από το κράτος, διότι το κύριο μέλημά τους είναι να εξυπηρετούν την καθημερινότητα και να έχουν κοινωνικές πρόνοιες. Άρα, κατ' εξοχήν αυτή η δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα κοινωνικής πρόνοιας. Ποιος άλλος μπορεί να την παράξει αυτή, αν όχι το κράτος. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Το θέμα είναι. Επειδή ενδιαφέρει όλη τη Θεσσαλονίκη, όλα τα μέσα. Αστικές συγκοινωνίες και όλα τα μέσα ότι υπάρχει. Μέτρο. Δεν ξέρω αν φτιάξετε πλοιαράκια, αν φτιαχτούν. Όλα αυτά μπαίνουν εκεί. Η αρχική ιδέα είναι ότι θα πρέπει να περιλάβει πρόνοιες και για το μετρό. Και δηλαδή, υπό την ομπρέλα πρέπει να είναι όλες οι βασικές αστικές συγκοινωνίες. Τώρα, τα πλοιαράκια θα τα δούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Υπουργέ, πάμε τώρα να δούμε τώρα τι γίνεται όμως και με τα έσοδα. Ναι. Και εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα συγκοινωνίες γενικότερα, διότι έχουμε ανθρώπους τζαμπάτζιτες. Ανθρώπους που μπαίνουν μέσα, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν πληρώνουν. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως εσείς εκτιμάτε. Ναι. Έχουν αρχίσει λοιπόν να μπαίνουν αυτά τα μηχανήματα σιγά-σιγά. Την Κυριακή, οι τέσσερις σταθμοί ήταν κλειστοί, διότι βάζουν. Τα λέτε και έξυπνα. Δεν ξέρω κατά εγώ όμως, δεν ξέρω, Υπουργέ, αν εσείς έχετε κυκλοφορήσει. Έχω πάει στον ηλεκτρικό και έχω δει που έχουν μπει διάφορα τέτοια μηχανήματα. Πολύ ευπαθή, τελικά τα μηχανήματα, σύγχρονα, ήδη σπασμένα. Ναι. Πολύ γρήγορα δηλαδή καταστρέφονται αυτά. Σε μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, είτε γιατί θέλουν να κάνουν την πλάκα τους, είτε γιατί το έχουν στο DNA τους, είτε γιατί από άποψη ιδεολογική λένε ότι δεν πρέπει καν να πληρώνουμε εισιτήριο και πρέπει οι μετακινήσεις να είναι τελείως δωρεά. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο φυσικά δεν είναι πανάκια. Όπως τίποτα δεν είναι πανάκια, όλα περνάνε μέσα από τη διάθεση, τη βούληση και τη συνείδηση όλων μας. Δηλαδή, αν δεν γίνει συνείδηση στο επιβατικό κοινό, καταρχήν ότι οι αστικές συγκοινωνίες ανήκουν σε όλους μας. Είναι για να εξυπηρετούν όλους μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Και αν δεν τις στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι, θα καταρρεύσουν. Αν δεν γίνει αυτό πρώτα, οτιδήποτε μέτρο και να πάρεις, δεν μπορεί να πετύχει. Όμως το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι προς σωστή κατεύθυνση. Υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι κάνει καταρχήν μία καταγραφή του τι ακριβώς εξυπηρετεί και πόσους εξυπηρετεί η κάθε αστική συγκοινωνία. Είτε αυτό λέγεται μετρό, είτε λέγεται λεωφορείο, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Είτε λέγεται τραμ.
υπήρχε μία και από και ποιους ακριβώς εξυπηρετεί σε σχέση με τα Υπουργεία. Γιατί υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ των διαφόρων φορέων και λένε, ναι, εμένα μου λέτε ότι πρέπει να μεταφέρω ανέργους ή να πρέπει να μεταφέρω από το δημόσια τάξη ή του προστασία του πολίτη ανθρώπους, είτε ανέργους κλπ. Κλπ. Άρα αυτούς τους επιδοτεί ξεχωριστό διαφορετικό Υπουργείο κάθε φορά. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι είναι από την. Βέβαια, αυτό είναι ένα ομιχλώδες επιχείρημα, διότι ούτω ή άλλω προπληρώνονται τα χρήματά τους. Όλα αυτά θα λυθούν με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Περαιτέρω όμως, εκεί ειδικά που υπάρχουν οι μπάρες, υπάρχει μία, αν θέλετε, περισσότερη ψυχολογική, εγώ θα το έλεγα, φυσικού τρόπου αποκλεισμός του να μπει κάποιος ελεύθερα μέσα, αλλά περισσότερο ψυχολογική υπενθύμηση του καθήκοντος που έχουμε να πληρώνουμε το εισιτήριο και να στηρίζουμε την αστική συμπληρωμή. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Mm. Ότι εσείς κάνετε τώρα μια επένδυση, η οποία δεν είναι και μικρή, είναι μεγάλη αυτή η επένδυση. Αν αυτή θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ή επαφιέται απλά και μόνο στην καλή διάθεση των επιβατών. Και αν τα μεγάλα νούμερα που θα πληρωθούν, θα το τα πληρώσουμε είναι με εισιτήριο αυξημένο. Ναι. Οπωσδήποτε θα επιφέρει. Το επόμενο ερώτημα είναι αυτό βεβαίως. Οπωσδήποτε θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Το πόσο μεγάλα θα είναι θα εξαρτηθεί και από τη βούληση του ιδίου του κόσμου. Μάλιστα. Το λέω και το τονίζω αυτό και από την νοοτροπία του. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτή τη σύμβαση, εκτελούμενη μάλιστα, τη βρήκαμε εμείς από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα μου πείτε, θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Πιθανόν να κάναμε ένα διαφορετικό σύστημα. Να σας πω ότι η άποψή μου είναι ότι χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, τον ελεγκτή άνθρωπο, ο οποίος με τη φυσική του παρουσία και αν θέλετε και με την θετική του άβρα θα προσελκύει τον χρήστη προς την θετική κατεύθυνση, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το εισιτήριό του, να το χτυπήσει κτλ. Θα ήταν το καλύτερο από όλα. Μάλιστα. Σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε ζητήσει να επεκτείνουμε το προσωπικό, γιατί πράγματι στα προηγούμενα χρόνια είχε αποσαρθρωθεί και είχε απογυμνωθεί ο οργανισμός από προσωπικό και από ελεγκτές, τουλάχιστον με ελεγκτές. Και νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση το βλέπει. Πάμε λίγο στο θέμα της Τρένοσε. Και όχι μόνο με αφορμή τα τελευταία, έτσι, ναι, με το χιονιά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, που μοιάζει πια να έχει αφαιθεί, και αυτή την εντύπωση έχει ο κόσμος. Κυρίως όμως επειδή δόθηκε το πράσινο φως να ολοκλήρωσε την ιδιωτικοποίησή του, έτσι, και να περάσει, ας πούμε, στους σταλούς. Ναι. Τι ακριβώς έχουμε, πού βρισκόμαστε, και να μας πείτε και το τίμημα, γιατί είναι εντυπωσιακά χαμηλό κατά την άποψή μου, αλλά δεν ξέρω αν έχω σωστή άποψη. Κοιτάξτε, καταρχήν βρισκόμαστε στο στάδιο του ελέγχου, του συμβατικού ελέγχου από, από το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι. Ο οποίος δεν έχει καταλήξει ακόμα ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Άρα λοιπόν αναμένουμε. Ναι. Η Τρένοσε είναι μια ιστορία ιδιαίτερα πολυσχηδής. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι έχει να κάνει και με το υλικό το οποίο χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς αυτό το υλικό το μεταχειριζόταν και το διαχειριζόταν. Η αξία είναι πράγματι μικρή, όπως την βλέπουμε αυτή την ώρα. Αλλά διαμορφώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, διότι δεν υπήρχε άλλη ζήτηση. Ναι, ήταν μοναδική λέει προσφορά, είναι έτσι? Ναι. 45 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπήρχε άλλη ζήτηση, αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπήρχε. Από την άλλη πλευρά, η Τρένοσε, όπως είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή, χωρίς νέες επενδύσεις, πράγματι είναι μια εταιρεία η οποία θέλει αλλαγές. Και οι αλλαγές κοστίζουν, ξέρετε. Γι' αυτό. Ναι, δεν είχε κέρδος. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Ναι. Λέει ότι είχε ένα κέρδος 2-3 εκατομμύρια στις χρήσεις του. Μεσορευμένες όμως. Τεράστια ελλείμματα. Μίες και ελλείμματα του φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Τεράστια ελλείμματα. 800 εκατομμύρια. Και με ανάγκη για νέες επενδύσεις. Αλλά και με ανάγκη για νέες επενδύσεις. Τεράστιες ανάγκες. Γιατί αν φτάνει μέχρι τη μέση, το κράτος να το κάνει. Προφανώς. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Ευθύνες για το γιατί οδηγήθηκε εδώ το τρένο, το ελληνικό τρένο, δεν υπάρχουν. Θα σας πω. Προφανώς. Δηλαδή να φτάνουμε να πουλάμε, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα 45 εκατομμύρια. Προφανώς. Καμία επένδυση σοβαρή στην Ελλάδα στο τρένο δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Για πρώτη φορά το Υπουργείο μας, πέρσι και φέτος, στις 24 του Γενάρη, τους περιμένουμε πάλι, καλούμε στην Ελλάδα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον Shift to Rail, που είναι αρμόδιος για επενδύσεις πάνω στους σιδηροδρόμους. Δεν γινόταν στο παρελθόν αυτό. Άρα δεν θέλαν να κάνουν επενδύσεις. Δεν είχαν προτεραιότητά τους να κάνουν επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. 2% των μεταφορών γίνεται από το σιδηρόδρομο. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάνω από το 20%. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Είναι απαξιωμένο.
Γιατί είναι απαξιωμένο, ενώ είναι ασφαλές. Υπουργέ μου, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ από την Αθήνα για να πας στη Θεσσαλονίκη και έφτανες μετά από 15 ώρες. Ναι, αλλά γιατί και στη μέση του δρόμου, και στη μέση της διαδρομής άλλαζες και τώρα, λοιπόν, μηχανή. Τώρα λοιπόν γίνεται η επένδυση επί της υποδομής. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό γιατί μέσα στο 2017 πάρα πολλά από τα τμήματα που είναι μεταξύ Αθήνας και Πάτρας θα παραδοθούν. Ωραία. Για το χιονιά είμαστε έτοιμοι. Την Κυριακή συγκάλεσα και δημιούργησα. Για τον οποιοδήποτε έρθει. Δηλαδή. Ένα άτυπο, ναι. Ένα άτυπο όργανο, όχι μόνο για το συγκεκριμένο χιονιά ή όποιο χιονιά έρθει, αλλά για τις έκτακτες καιρικές συνθήκες. Και το άτυπο όργανο είναι μεικτό. Ναι. Προεδρεύω και έχει μαζί το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τρενοσέ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΕ, της ΕΕΣΤΗ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΔΕ που έχετε πει έχει αποτελέσματα. Δηλαδή βγαίνει κάτι, ναι, καταλαβαίνει ποιος φταίει και τι φταίει. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα πράγματα. Για αυτά που έγιναν, έτσι, εννοώ, το προηγούμενο διάστημα, το σταμάτημα. Θα ολοκληρωθεί όσο νου πω και αυτό, αλλά εγώ έχω μία εικόνα. Η εικόνα έχει δύο χαρακτηριστικά, δύο κύριες αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι ότι δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό που υπήρχε στο παρελθόν για να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, τι μπλόκαρε, μπλόκαραν κλειδιά. Τι είναι τα κλειδιά, είναι στα σημεία που είναι σταθμοί και κάνουν την παράκαμψη των τρένων. Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνεται για να ξεμπλοκάρουν τα κλειδιά? Πρέπει να είναι συνεχώς άνθρωποι από πάνω, σε τακτάχρονικά διαστήματα, με φλόγιστρα ή με νερό, να ξεπαγώνουν τα κλειδιά αυτά. Έλλειψη προσωπικού κλπ. Κλπ. Πότε πρέπει να γίνεται αυτό? Όλη τη διάρκεια της μέρας. Βάρδιες. Δεν υπάρχει κόσμο. Ζητάμε λοιπόν τώρα και είμαστε σε εξέλιξη να πάρουμε. Περιγράφουμε μια άσχημη κατάσταση, να πάρουμε, το πόσο διηγηθήκαμε το ζήτημα. Να πάρουμε 26 ανθρώπους οι οποίοι πράγματι είναι μια ομάδα η οποία θα κινείται ανά πάση στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θέλω να προσθέσω κάτι σας παρακαλώ. Είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο μας έχει αγγίξει. Παρακαλώ. Είναι τα διόδια του σχηματαρίου. Ναι. Και επειδή εγώ εκλέγομαι στην περιοχή της Εύβοιας, αλλά και πέραν αυτού έχουμε δώσει μια προσωπική αλλά και κοινωνική μάχη όλη στην Εύβοια για την αποτροπή εγκατάσταση των διοδίων του σχηματαρίου και επειδή βεβαίως δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, είναι στην αρμοδιότητα του κ. Σπίρτζη, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί μέσα στο Υπουργείο εν γέννη, θέλω να πω ότι κάποιες φορές, παρότι οι συμβάσεις αυτές έρχονται από το παρελθόν, από το 2008 και έχουν εν μέρη δεσμευτική ισχύ για την πολιτεία, θα πρέπει να καταλαβαίνουν και οι παραχωρησιούχοι ότι όταν οι συμβάσεις αυτές ελέγχονται για την νομιμότητά τους, για κάποια σκέλη τους, όταν παίρνουν χρήματα από το σχηματάρι για να τα πάνε στη Δυτική Ελλάδα, και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Δυτική Ελλάδα, αλλά αν τα παίρνουν από τη Δυτική Ελλάδα για να τα φέρουν στην Εύβοια, το ίδιο θα έλεγα, και όταν δεν έχουν βάλει καν χρήματα για να φτιάξουν αυτό το δρόμο και πάνε να κάνουν ανάκτηση κόστους κατασκευής, θα πρέπει να ανακρούσουν πριν σε σχέση με αυτή την κύριε Παυραγάνη, το έχετε πει. Επειδή το ρωτάει, εγώ, όπως φαίνεται, δεν το άκουσε, ότι δεν θα αυξηθεί με το εισιτήριο. Δεν θα αυξηθεί το εισιτήριο. Για θα τον το άστη, θα πούμε, για όσους δεν το ακούσατε. Γιατί το επισημαίνετε, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί αλλού? Για τον άστη. Όχι, όχι. Ερωτώ, λέω για τον άστη. Δεν θα αυξηθεί και πουθενά αλλού. Δεν θα αυξηθεί και πουθενά αλλού. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λάμπρος. Α, βέβαια. Λάμπρος, τι α, βέβαια. Πήρε το πόρισμα, έχει το πόρισμα στα χέρια του. Είναι 450 σελίδες. Λίγο, λίγο. Σήκω.